Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Και προχωρούμε τώρα να φτιάξουμε έναν υπέροχο πιάτο με κοτόπουλο, έτσι κάπως ethnic, με λίγες γεύσεις ταϊλανδέζικες. Εύκολη, γρήγορη συνταγή. Όταν πεινάτε και θέλετε κάτι γρήγορα, αυτό είναι το φαγητό που πρέπει να φτιάξετε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε κοτόπουλο φιλέτο κομμένο σε κυβάκια. Ρίχνουμε μέσα σε έναν μπολ. Μαζί με το κοτόπουλο θέλω να προσθέσω το Thai curry paste ή curry paste. Αν θα το βρείτε στις υπεραγορές εκεί που είναι τα ethnic προϊόντα. Είναι μια πάστα η οποία είναι φτιαγμένη με διάφορα μπαχαρικά. Είναι ωραία, πικάντικη και spicy, οπότε μέσα και το curry paste μας με το κοτόπουλο. Επίσης θα χρειαστούμε λίγο σίσαμε ελαιόν και λίγο τριμμένο ginger, φρεσκοτριμμένο ginger. Τι θέλω να κάνω τώρα, έναν καλό μασάζ στο κοτόπουλο μου, γι' αυτό φορώ και τα γαντάκια, για να απορροφηθεί καλά η υπέροχη μαρινάτα, έτσι να πιάσει παντού στο κοτόπουλο μας. Οπότε, ανακατέψτε έτσι καλά με αυτόν το μείγμα. Εδώ έχω ζεστάνει ένα ματημένιο τηγάνι, είναι 28 πόντους η διάμετρος του και πάμε να ρίξουμε μέσα το κοτόπουλο μας το μαριναρισμένο. Ανακατεύουμε γυρίζοντας γρήγορα για να μαγειρευτεί το κοτόπουλο μας εξωτερικά. Βλέπετε ότι το τηγάνι είναι πολύ ζεστό, μετακινώ πολύ γρήγορα το κοτόπουλο, γιατί θέλω να ροδίσει εξωτερικά, να μισοψυχεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να προσθέσουμε στο τηγάνι μας τα υπόλοιπα υλικά του σως. Πρώτα θα βάλω το coconut milk μου, αυτή είναι μισή συσκευασία κονσέρβας μέσα. Θα ρίξω μέσα έναν κύβο ζωμών γκότας. Μέσα στο φαγητό μας τώρα θέλω να ρίξω λίγο σόγια σος, αλάτι και πιπέρι. Τώρα μέσα στο τηγάνι μας θέλω να ρίξω φυστικό βούτυρο. Εδώ έχω 50 γραμμάρια peanut butter, οπότε πάμε να το ρίξουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Εδώ τώρα μέσα θέλω να προσθέσω λίγα ψιλοκομμένα φύλλα βασιλικού, φρέσκου βασιλικού και κολιάντρου. Το φαγητό μας τώρα σιγοβράζει σε χαμηλή θερμοκρασία και θέλω για το τέλος, πριν σερβίρουμε, να ρίξουμε σε αυτόν τον μπολ λίγο μάγκο, ψύχα μάγκο, φρέσκο μάγκο ψιλοκομμένο. Αυτό είναι περίπου πιο λίγο από μισό μάγκο. Θα ρίξουμε μέσα λίγο χειμώνα από λάιμ και έναν κουταλάκι χαλεπίνιο, αυτά είναι τα μεξικάνικα, τα καυτερά, τα πιπεράκια, τα ξυδάτα ψιλοκομμένα. Και αυτά θα τα βρείτε σε βαζάκια στα ράφια με το ethnic φαγητά. Για βάση θα χρησιμοποιήσω ριζάκι. Έχω ψήσει ρύζι μπασμάτι που ταιριάζει πάρα πολύ με αυτόν το πιάτο. Όταν το βάζουμε έτσι σαν βάση από κάτω. Βάζουμε από πάνω λίγα ψιλοκομμένα φιστίκια, γιατί ταιριάζουν πάρα πολύ. Θυμάστε, χρησιμοποιήσαμε φιστικό βούτυρο στο φαγητό μας. Τη σάλτσα με το μάγκο. Γαρνίρουμε με φρέσκα φύλλα βασιλικού. Και το πολύ ωραίο ethnic κοτόπουλο μας είναι έτοιμο. Είναι υπέροχο για όσους αγαπάνε έτσι τις διαφορετικές γεύσεις. Αυτό είναι για σας.